Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι και τις 7, προς τα μέσα της εβδομάδας, με αρκετά πραγματάκια τα οποία έχουμε ετοιμάσει και θα σχολιάσουμε μαζί. Είχαμε μάτς κυπέλου χθες κόντρα στον Μπας Γιάννενα. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα της εκπομπής μας. Έχουμε την φημολογούμενη επιστροφή του Μποχορίδη στην ομάδα μπάσκετ και γενικότερα όλα αυτά που απασχολούν το Κιτρινό Μαύρο Σύλλογο, είτε σε ποδόσφαιρο είτε σε μπάσκετ, εδώ μέχρι και τις 7. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μηνυμάτων, FM και ενώ γράφετε αυτό που θέλετε και συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Ο Χρήστος Οκιός είναι μαζί μας σήμερα πίσω από την κονσόλα του ήχου και παράλληλα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε και λίγο κυσαμικό αυτή την ώρα, καθώς πριν από 5 ακριβώς λεπτά ξεκίνησε το μάτς κυπέλλου ανάμεσα του επόμενου αντιπάλου του Άρη στο πρωτάθλημα της Football League την Κυριακή, της ομάδας από τα Χανιά δηλαδή, κόντρα στον Ολυμπιακό για το κύπελο Ελλάδος. Είναι 0-0, δίχως σκορ οι δύο ομάδες. Αν κατάλαβα καλά, πρέπει να έχει αρκετές αλλαγές η ομάδα των Χανίων. Η ομάδα την οποία προπονεί ο γιος του Γιάννη Πετράκη, με αρκετούς μάλιστα δανεικούς από τον Ολυμπιακό. 6 δανεικοί από τον Ολυμπιακό είναι στη 18άδα για την σημερινή αναμέτρηση, η οποία επαναλαμβάνω έχει ξεκινήσει πριν από λίγο και θα έχουμε δυνατότητα έτσι να κάνουμε και ένα mini scouting του Κισαμικού. Εγώ προσωπικά δεν τον έχω δει καθόλου από το ξεκίνημα της σεζόν και φαντάζομαι το ίδιο κάνει αυτή τη στιγμή και ο προπονητής του Άρη. Μαζί μας και η Στοίχημαν, η κορυφαία στοιχηματική εταιρεία, όπου στοιχηματίζουμε χρησιμοποιώντας μόνο τη φωνή μας με τη λειτουργία TokenBet, ενώ παράλληλα έχει και άλλες μοναδικές λειτουργίες όπως Cash Out, TokenBet, σας το ανέφερα. Δεν σας ανέφερα όμως το SpeedBet, το οποίο μπορείτε να το βρείτε βέβαια στο stoiximan.gr. Σήμερα υπάρχουν αρκετά παιχνίδια στην Αγγλία, Premier League, υπάρχει κανονικά αγωνιστική στη Γαλλία. Μπείτε στο stoiximan.gr για να κάνετε τις επιλογές σας. Ο Άρης χθες ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του δυστυχώς στο κύπελο Ελλάδος, φέρνοντας ισοπαλία 1-1 με τον Πασιάν, αποτέλεσμα που τον άφησε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης, καθώς χρειαζόταν μόνο την νίκη για να προκριθεί. Ο Πας έπαιζε και για δύο αποτελέσματα και τελικά πήρε το ένα από τα δύο, την ισοπαλία που τον στέλνει στους 16 της διοργάνωσης και αφήνει έξω τον Άρη. Ένα εντελώς άδικο αποτέλεσμα με βάση την εικόνα της αναμέτρησης συνολικά, με τον Άρη ουσιαστικά να βγάζει τα ματάκια μόνος του, καθώς είχε σφιχταγκαλιάσει νομίζω την πρόκριση με τον γκολ του Μιλούνοβιτς, αλλά μια στιγμή αδράνεια και μια επιπόλαια αν θέλετε διαχείριση μετά το 1-0, κάποια έτσι λαθάκια στήχησαν την πρόκριση στην επόμενη φάση, στέρισαν από τον Άρη τη δυνατότητα να συνεχίσει στο θεσμό και να μπει στην κληροτίδα, φέροντας πιθανότατα ακόμη ένα μεγάλο αντίπαλο στην επόμενη φάση του Κλεάνθης Βικελίδης. Έγινε μια πολύ μεγάλη κουβέντα, έχει σηκώσει γενικά ισοπαλία μια πολύ μεγάλη κουβέντα χθες για το αν και πόσο, το γιατί και αν ήταν καλύτερο, χειρότερο, τι προτιμούσε η ομάδα, τι προτιμούσε ο κόσμος γενικότερα, για το αν θα έπρεπε να συνεχίσει ή όχι, για το πώς το διαχειρίστηκε και όλα αυτά. Η ουσία είναι ότι ο Άρης εμφανίστηκε πάρα πολύ ανταγωνιστικός απέναντι σε μια ομάδα Super League και με πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Ενώ τώρα ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός, όχι, εδώ μιλάμε τώρα, χάνει μια απίστευτη ευκαιρία ο Ολυμπιακός για να ανοίξει το σκορ με τον Μάρτινς στο παιχνίδι που γίνεται στα Περιβόλια, στα Χανιά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Άρης έχασε μια χρυσή ευκαιρία έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Ήταν καλύτερος και όταν είσαι καλύτερος και σου παρουσιάζεται αυτή η ευκαιρία, είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι που δεν κατάφερες να την αξιοποιήσεις έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Όταν ο αντίπαλος κάνει μια μισή σε όλο το παιχνίδι κυριολεκτικά ευκαιρία και καταφέρνει παρόλα τα αυτά να σου πάρει την πρόκριση, είναι να τρελαίνεσαι και να τα βάζεις με τον εαυτό σου κακά τα ψέματα, διότι ο Άριστες νομίζω ότι άξιζε κάτι καλύτερο από αυτό που πήρε. Παίζοντας μόνο με τον Σόουζα, βασικό από αυτούς που είχα παίξει με την Παναχαϊκή, ήταν πάρα πολύ καλός, ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικός καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Δεν έχασε τη συνοχή του σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, παρά το γεγονός ότι αυτοί που έπαιξαν χθες έπαιζαν πρώτη φορά μαζί. Νομίζω ότι στην προπόνηση καλά δεν είχαν παίξει όλοι αυτοί μαζί.
και είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι αν αυτό είναι το επίπεδο της Super League, των ομάδων δηλαδή που αγωνίζονται εκεί, και να τρελαίνεσαι φυσικά που ο Άρης είναι σε αυτή την κατηγορία. Νομίζω ότι μπορεί να κοιτάξει τις περισσότερες ομάδες στα μάτια αυτή τη στιγμή που παίζουν στη Super League, ακόμη και με αυτό το roster που διαθέτει, που δεν έχει την ποιότητα που είχε το περσινό. Το απέδειξε χθες ο Άρης παίζοντας με παίκτες οι οποίοι δεν είναι αμεληταία ποσότητα, και πολύ σωστά ο προπονητής νομίζω το ξεκαθάρισε στη συνέντευξη τύπου ότι εμείς μπορεί να το βαφτίζουμε δημοσιογράφη rotation, αλλά για αυτόν ήταν ξεκάθαρες οι επιλογές και είναι αυτός που βλέπει καθημερινά την εικόνα των ποδοσφαιριστών στις προπονήσεις και έχει αποκρισταλωμένη άποψη για το πόσο μπορεί να βοηθήσει ο καθένας, και δεν ήταν τυχαίες οι επιλογές που έκανε. Βέβαια, ασφαλώς συμπεράσματα βγήκαν και για τον ίδιο, όπως και για εμάς που παρακολουθήσαμε το παιχνίδι, και για εσάς. Υπάρχουν θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά της χθεσινής παρουσίας κόντρα στον Πας Γιάννενα. Όλα αυτά είναι υπό την κρίση του προπονητή και της διοίκησης ασφαλώς, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ο Άρης δείχνει ότι είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη, ακόμη και με 10 καινούργια πρόσωπα χθες. Μια ομάδα που έχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, μια ομάδα που παλεύει μες στο γήπεδο, μια ομάδα που στην οποία έχει εμπιστοσύνη ο κόσμος και το δείχνει αυτό και το έδειξε και χθες και με την αναγνώριση στο τέλος, με το χειροκρότημα, δηλαδή αναγνώρισε την προσπάθεια. Εντάξει, υπήρχε μια κακή στιγμή χθες και... Δυο. Τι εννοείς? Κακές στιγμές. Η δεύτερη ποια ήταν? Στο 35. Το λάθος γύρισμα. Το λάθος γύρισμα, ναι. Ναι, ήταν αυτές οι δύο μοναδικές έτσι στιγμές αδράνειας της άμυνας του Άρη, οι οποίες, εντάξει, είναι και λίγο πολύ αναμενόμενες όταν, επαναλαμβάνω, παίζει μια ομάδα που δεν έχει παίξει ποτέ μαζί. Και μπορώ να καταλάβω και κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορεί να μην έχουν και κάποιο ρυθμό όταν δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Αλλά βέβαια μπορώ να καταλάβω και αυτούς οι οποίοι πραγματικά προσπαθούν και παλεύουν και δείχνουν στον προπονητή τους ότι μπορεί να τους υπολογίζει από εδώ και πέρα ίσως και λίγο περισσότερο. Αυτό στα παιχνίδια. Έχει δύο αναγνώσεις. Η μία αναγνώση είναι αυτή που λες. Η άλλη ανάγνωση είναι ότι κάποιοι παίκτες δείχνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν όποτε τους φωνάξει ο προπονητής, ναι, και κάποιοι άλλοι δεν είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν όποτε τους φωνάξει ο προπονητής. Γι' αυτό είπε ότι είναι υποκρίση πλέον στον προπονητή. Να. Ξέρει και θα τα αναλύσει αυτός, φαντάζομαι, πολύ καλύτερα από εμάς, αυτά που είδε χθες στο παιχνίδι. Και επειδή τους βλέπει και καθημερινά στις προπονήσεις και επειδή έχει και ένα δείγμα γραφής χθεσινό 90 λεπτό, νομίζω ότι μπορεί πιο ξεκάθαρα και πιο σωστά και ορθά από εμάς να οδηγηθεί στα συμπεράσματα που πρέπει να οδηγηθεί για αυτούς που παίξαν και για το κατά πόσο μπορούν ή όχι να βοηθήσουν και σε ποιο βαθμό, εντάξει. Εγώ αυτό είναι ξεκάθαρο. Ότι είναι η πρώτη χρονιά φέτος. Απλά εγώ στο συνολικό το πήγα ότι ο Άρης παίζοντας με 10 καινούργια πρόσωπα ήταν καλύτερος από τον Μπαζιάνο, ο οποίος, αν εξαιρέσει τον Λίλα και τον Μπουκουβάλα και τον Μιχαήλ, ήταν μια ομάδα η οποία είχε πάρα πολλούς βασικούς παίκτες. Και μπήκαν και όλοι οι βασικοί μετά το 1-0. Ακριβώς. Μπήκε και πολύ νωρίς και ο Ναδάλας, ο οποίος επίσης είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες των Ιωαννίνων, αναγκαστικά μετά την αποβολή του Καρανίκα. Δηλαδή ήταν μια ομάδα η οποία σε γενικές γραμμές έπαιζε με τους περισσότερους από τους βασικούς. Δηλαδή δεν άφησε, δεν έκανε τέτοιο rotation ο Γιάννης Πετράκης σε σημείο που να λιώνει τόσο πολύ την εικόνα του Πας Γιάννενα. Και είναι μια ομάδα που δεν είναι στις χαμηλές θέσεις του βαθμολογικού πίνακα στη Super League. Εντάξει, και τα τελευταία χρόνια έχει παίξει στην Ευρώπη. Εντάξει, έχει ένα center forward που έχει βάλει 6 γκολ στο πρωτάθλημα της Super League, τον Γκόντε, που είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής. Και γενικότερα, ο Άρης απέναντι σε αυτή την ομάδα στάθηκε νομίζω πάρα πολύ καλά. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν εξαιρέσει κάποια έτσι κενά διαστήματα, τα οποία είναι και φυσιολογικά. Δεν μπορείς επί 90 λεπτά να είσαι στον ίδιο ρυθμό. Εγώ λέω ότι είναι η πρώτη χρονιά φέτος μετά από αρκετά χρόνια που αυτό το οποίο βλέπουμε από κάθε ποδοσφαιριστή από την προετοιμασία φαίνεται και κατά τη διάρκεια των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Δηλαδή τι εννοώ? Εννοώ ότι ποδοσφαιριστές που λέγαμε στην προετοιμασία ότι γιατί είναι έτσι, είτε θετικά είτε αρνητικά, ή καλός είναι έτσι ή κακός είναι έτσι ή οτιδήποτε άλλο, το ίδιο μου βγάζουν μέχρι στιγμής, γιατί μπορεί να αλλάξει αυτό, και στα επίσημα παιχνίδια. Θεωρώ ότι ο Άρης έχει 16, 17, 18 ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να διεκδικούν κάθε Κυριακή, ανάλογα με αυτό που είπε, στην καθημερινότητα της προπόνησης και αυτά που βλέπει ο προπονητής, την θέση του βασικού. Όπως επίσης θεωρώ
ότι δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι έχουν κλειδώσει τη θέση του βασικού και κάποιοι είναι εκτός αποστολής. Μου το έδειξαν όχι μόνο στο χθεσινό παιχνίδι, αλλά και σε άλλα παιχνίδια και στην προετοιμασία και κάποιες άλλες ευκαιρίες που έχουν πάρει. Υπάρχουν παίκτες λοιπόν που πήραν τις ευκαιρίες ξεκάθαρα και θεωρώ ότι ο προπονητής από εκεί που τους είχε μεταξύ κερκίδας και πάγκου, τους έχει πλέον μεταξύ πάγκου και εισόδου στη βασική ενδεκάδα. Και υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που μου δείχνουν ότι δεν μπορούν. Αυτό ακόμα πιο επισταμένα που λέω εγώ τώρα στα δικά μου τα μάτια, το βλέπει ο προπονητής και με την καθημερινότητα και συνυπολογίζοντας και πολλά άλλα πράγματα. Απλά θέλω έτσι, μια που κάνουμε σχολιάκι, θα πω ότι εμένα με πείραξε ο αποκλεισμός. Με πείραξε. Σε όλη την ομάδα πείραξε ο αποκλεισμός και έτσι ήταν η εικόνα στα αποδυτήρια μετά το τέλος. Και έτσι πρέπει να είναι και αυτό δείχνει ότι η ομάδα αλλάζει και επιστρέφει στα στάνταρ τα γνωστά. Το λέω γιατί τα δεν πειράζει και ο στόχος είναι η άνοδος και διάφορα άλλα τέτοια. Εμένα με εκνευρίζουν. Ναι, ο στόχος είναι η άνοδος και ούτε πρόκειτο να πάρουμε το κύπελο φέτος και θα πρέπει γενικότερα και το έχουμε πάρα πολλές φορές που φίλοι του Άρη λένε Άρης είσαι και διάφορα άλλα τέτοια. Όχι, δεν είσαι Άρης όπως ήσουν πριν 5-6 χρόνια. Είσαι ένας Άρης ο οποίος παίζει στη Β' Εθνική αφού έχει παίξει 2 χρόνια στη Γ' και 1 χρόνο στη Β' ακόμα. Είσαι ένας Άρης ο οποίος προσάρμοσε στο ρόστερ σου και τις ανάγκες σου και τα θέλω σου σε ένα πιο ρεαλιστικό τρόπο λειτουργίας με την έλευση του Μυροφορίδη και του Σπανού και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής απόλυτα επιτυχημένα όσον αφορά το πρωτάθλημα. Ναι, είσαι ένας Άρης ο οποίος έχει αρκετά θέματα και ζητήματα οργάνωσης. Τεράστια, όχι απλά. Έτσι, θέματα. Σε επίπεδο άλλο. Είσαι ένας Άρης ο οποίος οικονομικά ακόμα δεν πατάς γερά στα πόδια σου όσο μεγάλη προσπάθεια έχει κάνει ο ιδιοκτήτης σου και σαφέστατα είσαι πολύ πιο βελτιωμένο σε αυτό το κομμάτι στη λειτουργία τη διοικητική σε σχέση με το τι χρωστάς δεξιά και αριστερά. Με όποια προβλήματα, αλλά δείχνεις προσπάθεια και δείχνεις τουλάχιστον επίγνωση ότι τον Ταυλαρίδη πρέπει να τον πληρώνω. Τυχαία λέω έτσι παραδείγμα ενός παίκτη. Mm. Και όχι να λέω πάρε τώρα 5 και τα άλλα 15 θα δούμε και αν μου κάνεις προσφυγή θα δω μετά πώς θα γίνει κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και ο ρεαλισμός με τον οποίο αντιμετωπίζουμε φέτος τα πράγματα για τη Β' Εθνική με παίκτες Β' Εθνικής που είναι ικανοί στη συγκεκριμένη κατηγορία και ενδεχομένως να μην μπορούν το κάτι παραπάνω στη Super League, έτσι, δεν πρέπει να μας πάρει και να μας αλλάξει και να μας διαβρώσει και να αλλάξει και το DNA μας. Έχω ακούσει πολλούς χθες να λένε δεν πειράζει. Όχι, πειράζει και παραπειράζει, ειδικά όταν απέναντί σου έχεις μια ομάδα που παίζει με παίκτη λιγότερο. Είσαι καλύτερος. Εντάξει, αυτό το είπαμε. Είσαι καλύτερος. Ήταν μια χρυσή ευκαιρία για τον Άρη, έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι χθες, και αυτό είναι που το κάνει ακόμη πιο στενάχωρο. Εγώ την τονίζω την ενόχλησή μου, δηλαδή, γιατί δεν θέλω να περάσει μπάι. Αν ήταν ο Πάσε, σου έκανε 5-10 ευκαιρίες ή σου έκανε και ένα γκολ που δεν ήταν τόσο κρύο όσο αυτό που έβαλε. Ενδεχομένως να μην με πειράζει τόσο. Ναι, να μην σε πειράζει. Αλλά έτσι όπως έγινε, πραγματικά σε πειράζει πάρα πολύ και όντως και εγώ ενοχλήθηκα πάρα πολύ με αυτόν τον τρόπο. Δεν το πίστευα. Είναι μια αίσθησή μου, μπορεί να είναι και λάθος. Μπορεί να είναι και λάθος. Είναι μία αίσθησή μου ότι δεν ξέρω στους παίχτες ρε παιδί μου, αλλά γενικότερα στον οργανισμό Άρη υπήρξε το δεν πειράζει. Πριν, κατά τη διάρκεια, μετά, υπήρξε το δεν πειράζει. Και το λέω από το σύνολο των αντιδράσεων. Ξαναλέω, μπορεί να είναι αίσθηση, μπορεί να κάνω απόλυτα, γιατί δεν είμαι μέσα στα αποδυτήρια να δω τι θα πει ο Σπανός, ο Μυροφορίδης και να μπορώ να κρίνω εκεί πραγματικά. Είναι μια αίσθηση ότι το κύπελο το είδαν, πάμε να παίξουμε, θα το παίξουμε το μάτς και ό,τι βγει ρε παιδί μου. Δεν το θέλω εγώ αυτό. Είναι όμως, ξαναλέω, αίσθηση, δεν θέλω να το αδικώ. Όπως, όχι, δες, η εικόνα όπως λέω, δεν έδειξε κάτι τέτοιο. Όπως λέω ότι υπάρχει ένα πρωτοφανές πάθος με το οποίο παίζουν οι ποδοσφαιριστές. Μια δύναμη, μια συνέστηση του σκοπού του φετινού. Μια κατάσταση διαφορετική σε σχέση με πέρσι που είναι εμφανέστατη στο σύνολο του κόσμου. Και γι' αυτό υπάρχει και το χειροκρότημα χθες. Παιδί μου, δεν το είδα αυτό χθες. Αυτό δεν το είδα χθες. Όπως δεν το είδα και με τον Πανιόνιο. Ούτε καν με το Αίγιο δεν το είδα. Δηλαδή μπαίνουν, έχει ποτίσει να το πω αυτό ότι το κύπελο δεν είναι στόχος, εμείς την άνοδο θέλουμε. Δεν λέω ότι το γίνεται επίτηδες, πρόσεξε. Γίνεται ασυναίσθητα στον ποδοσφαιριστή αυτό το πράγμα. Στον κάθε ποδοσφαιριστή. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι υπήρξε στην ομάδα. Και αν δεν υπήρχε αυτό, ο Άρης θα έχει κερδίσει άνετα χθες.
Θα πει κάποιο, ναι, ρε φίλε, αν δεν υπήρχε και το rotation κτλ., μπορεί οι 11 που παίξαν το Σάββατο να μπαίνουν και να κερδίζαν άνετα. Μπορεί να γίνονται και το ανάποδο. Επειδή θα ήταν κουρασμένοι οι 11, να έχει ακριβώ το αντίθετο αποτέλεσμα. Το rotation δεν γίνεται απλά και μόνο γιατί πρέπει να αλλάξει κάποιου παίκτε. Το Μουμίν τον βγάζει έξω γιατί έχει κουραστεί. Δεν τον βγάζει για να δώσει ευκαιρία στον Παυλίδη τον Νίκητ. Τον Πλατέλα επίση το χρησιμοποιεί, το τεταρτάκι που το χρησιμοποιεί, γιατί είναι στα κόκκινα. Γι' αυτό γίνονται κάποιες αλλαγές στο Κύπρο και το κάνουν όλες οι ομάδες λίγο πολύ. Το βλέπετε αυτό. Από εκεί και πέρα, ξαναλέω ότι εμένα με πείραξε ο αποκλεισμός. Δεν αλλάζει όμως αυτό. Ούτε αλλάζει την άποψή μου ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά και από τον προπονητή και από τον τεχνικό διευθυντή και από τα παιδιά που βρίσκονται στην ομάδα φέτος. Αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, δεν γίνεται να μπούμε στην κλήρωση της Δευτέρας μόνοι μας. Αναγκαστικά θέλοντας και εμείς, θα αφοσιωθούμε στο πρωτάθλημα. Απλά λέω ότι δεν πρέπει να επικρατεί στον Άρη η άποψη του εντάξει, δεν πειράζει, δεν είχαμε στόχο το κύπελο. Όχι. Πειράζει και παραπειράζει. Εμένα τουλάχιστον. Μπορεί κάποιοι άλλοι να έχουν διαφορετική άποψη και να λειτουργούν κάπως διαφορετικά. Λοιπόν, τι θέλετε, κύριε μου, τι είναι, παρά 25 ή και 25. Α, παρά 25 πήγε. Συγγνώμη. Θέλετε να πάμε σε διάλειμμα. Να πούμε του χωρικού και Ζαβόπουλου, μα δώστε να του πω. Break και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε περισσότερο και για το παιχνίδι το χθεσινό, αλλά και το τι ακολουθεί. Βεβαίως και με πολύ μπάσκετ, γιατί έχουμε και υπόθεση χορηγιών από τους Τούρκους και Λευτέρη Μποχορίδη και παιχνίδι αγωνιστική δράση με τον Προμηθέα. Πολύ δύσκολο μάτσο που έχει το Σάββατο η ομάδα στην Πάτρα. Πάμε, κύριε Κιώσιμο. Λοιπόν, επιστρέφουμε, εδώ είμαστε. 0-1 είναι ο Κυσαμικός με τον Ολυμπιακό. Στο 36 είμαστε. Ποιος το βάλει τον Ολυμπιακό, δεν πρόσεξα. Χαρίστο, έλεπες εσύ, όχι. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. Μετά τις 6 θα έχουμε μια συνέντευξη για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Μπορείς να χαμηλώσεις την τηλεόραση αν θες λίγο, γιατί είμαστε στο στούντιο αυτή τη στιγμή. Το ακούγαμε στο διάλειμμα για να έχουμε μια εικόνα. Γιατί είναι ο επόμενος αντίπαλος του Άρη. Ο οποίος πρέπει να παίζει με αρκετές αλλαγές από ό,τι σας έλεγα και στο ξεκίνημα. Δηλαδή αυτός ο ξένος που παίζει μπροστά, ο άλλος ο ξίδας που παίζει επίσης μπροστά, ο Μπάκο. Ωστόσο δεν παίζει κανένας από αυτούς, Χρήστανθε. Τους αναπληρωματικούς έβαλε ο Πετράκης. Ντροπή. Άρθει ένα απλό στο λεωφορείο την Κυριακή. Ο οποίος και Σαμικός, από ό,τι έμαθα, παίζει με 3-5-2. Παίζει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Καταλαβαίνεις τι να γίνει δηλαδή την Κυριακή. Τη αμήνη στα παιδιά, διώξανε τον Βασιλιά. Όλοι πίσω και κόντρα επίθεση. Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού του Κυσαμικού. Και παίζει και ο Ντάγκρα εκεί, σωστά. Και ο παίκτη, ο οποίο ήρθε, έκανε προετοιμασία και προ το τέλο έφυγε. Γιατί κατάλαβε ότι δεν θα έχει χρόνο συμμετοχή. Και με πολλού δανεικού από τον Ολυμπιακό, η ομάδα των Χανίων. Συζητούσαμε λοιπόν για το. Και σε αυτό το ύφο θα συνεχίσουμε. Για το παιχνίδι Κυπέλλου χθες και την εικόνα που αποκομίσαμε, τι συμπεράσματα βγάλαμε γενικότερα και εμείς και φυσικά ο προπονητής πολύ περισσότερο από αυτό το παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος έχει μπροστά του τώρα το μάτι με τον Κυσαμικό και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να συνεχίσει το απόλυτο, να κάνει το 6-6 και να πάει μετά στα δύο παιχνίδια με άλλη ψυχολογία, με άλλο αέρα και ειδικά στο μάτι της Δόξας που είναι ένα μάτι. Που αν το κερδίσεις, ειδικά στην έδρα του αντιπάλου, δεν παίρνεις 3, αλλά παίρνεις 6 βαθμούς. Ουσιαστικά είναι εξάποντο και καταλαβαίνετε όλοι τι εννοούμε. Και το μάτς με τον Όφη, το οποίο είναι και αυτό με το δικό του βαθμό δυσκολίας. Είναι με τις δύο ομάδες, τα παιχνίδια μετά που ακολουθούν, τον Κυσαμικό, που φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή, μετά τις πρώτες αγωνιστικές, θα είναι οι βασικοί συνδιεκδικητές ή μάλλον οι βασικοί διεκδικητές των δύο θέσεων. Που οδηγούν στην Super League. Νομίζω ότι αυτές οι δύο ομάδες μαζί με τον Άρη, τρεις αυτοί έχουν ξεχωρίσει και από εκεί πέρα μετά είναι η Παναχαϊκή, λίγο πιο κάτω, που θα αποτελέσουν τον γκρουπ των πρωτοπόρων. Ο Άρης, όπως ξεκίνησε σήμερα με προπόνηση κανονικά για τους παίκτες που δεν έπαιξαν και οι υπόλοιποι κάνανε αποθεραπεία, με αμφίβολο εξαιρετικά και μάλλον απόντα για ακόμη ένα παιχνίδι το Διαμαντόπουλο. Πράγμα που σημαίνει ότι θα δούμε τον Αντώνη τον Καπνίτη και αυτή τη λογική είχε χθες η μη χρησιμοποίησή του στο βασικό σχήμα και αυτό το κοντό και ευέλικτο σχήμα μπροστά που επέλεξε ο Σπανός, δηλαδή με Μιλούνοβιτς, Κάσο και Μπαρκάν. Και τον Μιλούνοβιτς ξεκινάει στην κορυφή και μετά το 20 λεπτό να πηγαίνει στα πλάγια για να πηγαίνει ο Κάσος εκεί που έχει ξαναπαίξει άλλωστε ο σέντερφορ.
Κράτησε δηλαδή τον Καπνίδη στον πάγκο και τον έβαλε μόνο στο τέλος για να το χρησιμοποιήσει βασικό την Κυριακή, αφού δεν θα έχει και πάλι τον Διαμαντόπουλο διαθέσιμο. Δεν θα είναι. Ή πιέζει να είναι, αλλά δεν ξέρω και σε τι βαθμό ετοιμότητας ο Τζανακάκης. Βλέπεις αυτό που σου λέω, πως φεύγουν στην κόντρα επίθεση. Το βλέπεις, Χρήστο? Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη στην κόντρα επίθεση η ομάδα του Χανιά. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι το στυλ παιχνιδιού. Μαζεμένη πίσω και με ταχύς μεσοεπιθετικούς βγαίνει στην κόντρα επίθεση. Έλεγα ότι ο Διαμαντόπουλος είναι σίγουρα, όπως σας είπα, απόν και τσίμα-τσίμα είναι, να σας πω την αλήθεια, ο Τζανακάκης. Αλλά με την εικόνα που είχε χθες ο Χρήστος ο Μπούρμπος, νομίζω ότι αυτό καλύπτεται το κενό. Δεν ξέρω τι άποψη έχεις εσύ, Χρήστος, αλλά νομίζω ότι ήταν ίσως ο καλύτερος παίκτης του Άρη χθες, ο Χρήστος ο Μπούρμπος. Εξαιρετική παρουσία και σε άμυνα και σε επίθεση. Δεν υπήρχε Μανθάτης χθες, που είναι από τους πιο επικίνδυνους παίκτες και εξαιρετικά ταλαντούχους. Δανεικός από τον Ολυμπιακό. Πολύ καλή παρουσία που κάνει έτσι να αισθάνεται μια ανακούφιση ο προπονητής, που μπορεί για παράδειγμα να τον προφυλάξει αν δεν είναι 100% έτοιμο τον Τζανακάκη, για να τον έχει στα άλλα δύο παιχνίδια πιο έτοιμο πόλεμο. Από τα κέρδη της χθεσινής αναμέτρησης, που νομίζω ότι θέτει σοβαρή υποψηφιότητα να είναι βασικός και την Κυριακή, είναι ο Μπαργκάν, το οποίο τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά του προσόντα δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας, κακά τα ψέματα. Είναι παίκτης που έχει το ένας εναντίον ενός, έχει πολύ καλά χτυπήματα, έχει καλά πόδια, έχει καλή τεχνική. Γενικότερα είναι ένας παίκτης μεσοεπιθετικά που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και φάνηκε χθες στο παιχνίδι. Έχει άλλα θέματα, νοοτροπίας και επαγγελματισμού περισσότερο, που χαλάνε το πακέτο και αμαυρώνουν την εικόνα του. Και αυτός ήταν και ο λόγος που σας έλεγα και χθες και προχθές. Είχε στα 2-3 προηγούμενα παιχνίδια ήταν εκτός, αλλά μακάρι να πήρε το μήνυμα, γιατί αυτόν τον Μπαργκάν το θέλει ο Άρης με αυτή την ποιότητα που έβγαλε χθες. 100%. Όπως επίσης να πούμε και ένα μπράβο και στο Μιλούνοβιτς, ο οποίος δεν το βάζει κάτω. Παλεύει, προσπαθεί, είναι υπόδειγμα επαγγελματία, παρά τα όσα έχουν ακουστεί από το καλοκαίρι. Προσπαθεί και δικαιωματικά παίρνει το χρόνο που του δίνεται. Και ίσως να πάρει και παραπάνω, ίσως να αξίζει και παραπάνω κάποιες στιγμές. Ήταν και αυτός ένα από τα κέρδη. Επίσης, φαίνεται ότι ακόμη δεν έχει συνέλθει από τον τραυματισμό του Νίκητς. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την εγχείρηση μηνίσκου που έκανε. Πάνω που ήταν δηλαδή στα ανεβάσματά του, αυτός ο τραυματισμός και η επέμβαση τον έχει πάει λίγο πίσω. Και φαίνεται αυτό. Φάνηκε και χθες στο παιχνίδι. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχει χάσει τη θέση του φυσικά στο βασικό σχήμα και ψάχνει να βρει τα πατήματά του. Αλλά είναι καλός επαγγελματίας και έχει και τρέλα με τον Άρη, να ξέρετε. Και εγώ πιστεύω ότι σύν τον χρόνο θα βρει τα πατήματά του και θα βοηθήσει περισσότερο, γιατί είναι μια πολύτιμη μονάδα. Εκείνος που με προβληματίζει εμένα αρκετά με την εικόνα του, και δεν ξέρω τι λέει συγκρίσα και τι λέει και ο κόσμος, είναι ο Στεφάνοβιτς. Δεν μπορεί να βρει το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Ο Λότας ήταν καλύτερος. Ο Λότας έχει άλλα θέματα. Ο Λότας έχει θέματα νοοτροπίας καθαρά στο παιχνίδι του. Ο Λότας ώρες-ώρες μου δίνει εντύπωση ότι σαν να μαζεύτηκε για να παίξει 5x5. Αυτό είναι το λάθος, νομίζω, που κάνει ο Λότας, ο οποίος καλά τεχνικά υπερέχει έναντι όλων των υπολείπων, με διαφορά και από τις δύο ομάδες χθες. Έχει θέμα νοοτροπίας, ξεκάθαρα. Και γι' αυτό νομίζω δεν έχει κάνει καριέρα με βάση τα προσόντα που έχει, κακά τα ψέματα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο είναι καθρέφτης. Κάποια στιγμή βγαίνει αυτό που έχεις. Φαίνεται. Αλλά εκείνο που με προβληματίζει περισσότερο είναι ο Στεφάνοβιτς, διότι υποτίθεται ότι ήρθε, όχι υποτίθεται, αποκτήθηκε για να αντικαταστήσει τον Τάτο. Και μέχρι στιγμής δεν βλέπω ότι μπορεί να το κάνει. Χθες που έπαιξε ένα ολόκληρο ημίχρονο και ειδικά με παίκτη παραπάνω ο Άρης, δεν μπόρεσε να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας, να τη βοηθήσει. Ήταν άχρωμος, γενικότερα φαινόταν να ψάχνει το ρόλο του μέσα στην ομάδα. Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί. Είναι ένα θέμα η εικόνα του Στεφάνου, γιατί επαναλαμβάνω, αποκτήθηκε για αυτό το σκοπό. Και μέχρι στιγμής δεν ανταποκρίνεται. Και δεν είναι τυχαίο ότι επιλέγει τον Μπασά στα περισσότερα παιχνίδια ο προπονητής. Ένα παίκτη που δεν είναι δεκάρι δηλαδή. Εντάξει, τώρα για τους υπόλοιπους
Νομίζω ότι στάθηκε αξιοπρεπέστατο ο Τσουμάνης, με δεδομένο ότι δεν είχε παίξει καθόλου. Το ίδιο και ο Αναγνωστόπουλος, που δεν απειλήθηκε βέβαια και ιδιαίτερα εδώ που τα λέμε. Δεν έκανε παρά ελάχιστες φάσεις ο ΠΑΣ. Και βέβαια υπάρχει μια στοχοποίηση από χθες του Μαραγκού, ο οποίος εμπλέκεται δυστυχώς για τον ίδιο σε αυτές τις δύο φάσεις. Τι είναι στοχοποίηση? Γενικότερα, επειδή είναι μέσα στις δύο φάσεις, παιδί μου, αυτό. Ότι είναι ο πρωταγωνιστής των δύο αυτών φάσεων. Μην τα έκανε όμως, εσύ, Αλέξη. Δεν βέβαια, είναι ότι δεν τα έκανε και τον Ξεχωρίζουμε. Βέβαια, και προς τιμήν του προπονητή, σήμερα τον κάλυψε απόλυτα στην προπόνηση, με την ανάλυση που έγινε και την ομιλία. Γιατί έτσι πρέπει. Δεν μπορεί να αδειάσει ένα ποδοσφαιριστή. Λάθη κάνουν όλοι. Ασφαλώς και το χρεώθηκε το λάθος. Αλλά ειδικά στη δεύτερη φάση, τη φάση του γκολ, νομίζω ότι είναι μια αλληλουχία λαθών. Αυτό που γίνεται. Ξεκινάει από το γεγονός ότι δεν αφήνει τον Μπέριο να σου κάνει αυτή την κάθετη πάσα. Ξεκάθαρα. Από εκεί. Επίσης, ο Σολτάνη είναι παίκτη τον οποίο έχει χρεωμένο ο Τσουμάνης και δεν παίρνει χαμπάρι από ό,τι φαίνεται. Αν δεις καλά και προσεκτικά το replay, ότι του φεύγει. Και δεν βάζει και μία φωνή στο Μαραγκό ότι πρέπει να καλύψει εκείνος. Και ενδεχομένως να έπρεπε να φωνάξει και ο τερματοφύλακας. Όπως επίσης βέβαια με την εμπειρία που έχει ο Μαραγκός, σίγουρα θα έπρεπε να είχε απομακρύνει την μπάλα σε αυτή την πάσα που βγήκε από τον κεντρικό αμυντικό του Παζιάννα. Ήταν μια αλληλουχία λαθών, μια πάρα πολύ κακή στιγμή της άμυνας του Άρη, η οποία κόστησε την ισοφάριση και την πρόκριση στους 16 του κυπέλου. Αυτή νομίζω γενικές γραμμές ήταν η εικόνα χθες. Τώρα, από εκεί και πέρα, η ομάδα που θα δούμε την Κυριακή θα είναι πάλι εντελώς διαφορετική από αυτή που είδαμε χθες. Και πάλι καλά να λέμε. Και να ορίστε εδώ, έχετε ακόμη μια απάντηση. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα για την επιλογή του προπονητή να παίξει με αρκετούς παίκτες. Ο ένας από αυτούς που κράτησε ο Σόουζα φλέρταρε χθες με την αποβολή. Λίγα εκατοστά ήθελε, έφτασε πρόσωπο με πρόσωπο με τον Καρανίκα. Να γίνει η άτυχη στιγμή, να υπάρξει εκεί κανένα μελέ που λέμε και να τον χάσεις για το μάτι της Κυριακής. Αυτά είναι. Λοιπόν, FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε προς το 54526, επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη μας ώρα. Έχουμε προγραμματίσει μια συνέντευξη. Μείνετε εδώ στον Λίμπερο και στην εκπομπή του Ολαμπαοτάρης. Συνεχίζουμε, εδώ είμαστε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, δεύτερη ώρα. Στο Λίμπερο στους 107 και 4 μέχρι και τις 7 μαζί σας. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526 είναι ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε λίγο ακόμη ποδοσφαιρικά και θα πάμε τώρα να δώσουμε την καλησπέρα μας στον πρώην Γενικό Αρχηγό του Άρη και πρώην ποδοσφαιριστή φυσικά της ομάδας, τον Γρηγόρη τον Κάκαλ, ο οποίος παρακολούθησε και το χθεσινό παιχνίδι κυπέλου με τον Παζιάννα και νομίζω αφού τον καλησπέρισουμε θα έφυγε στεναχωρημένος από το γήπεδο με την εξέλιξη. Καλησπέρα κύριε Κάκαλ. Καλησπέρα. Είστε καλά? Στεναχωρημένος όχι, υπερήφανος έφυγε. Υπερήφανος? Περήφανος, ναι. Για ποιο λόγο? Δεν είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα είναι 10 φορές να παίξουμε τα Γιάννα, 10 φορές θα κερδίσουμε. Ήταν πολύ καλή εμφάνιση. Ναι. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Νιώσαμε όμορφα. Το πρώτο 35 λεπτό ήταν τα καλύτερα του Άρη. Ναι. Μαζί με την απόδοση που... Αλλά αυτοί που έχουν παίξει ποδόσφαιρο, γιατί το συζητούσαμε και στην Κερκίδα, εγώ ήμουν με τους παίκτες του που ήταν εκτός 18ης. Ναι. Όταν δεν έχεις ρυθμό, δηλαδή ναι, όταν παίζεις, ξεκινάς να παίξεις μετά από καιρό, έχεις πρόβλημα στο ρυθμό. Ναι. Δηλαδή για να αποκτήσει ρυθμό η ομάδα, ναι, ή ο παίκτης μάλλον να το πούμε διαφορετικά, θέλει ημίχρονο, 60 λεπτό, όλο το παιχνίδι για να αποκτήσει ρυθμό. Αυτό ήταν το μόνο πρόβλημα και περιμέναμε ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί 90 λεπτά έτσι. Ναι. Αλλά τα Γιάννενα χωρίς ευκαιρία μας κάνει ένα γκολ. Γι' αυτό είπα το υπερήφανος ότι έχουμε, δηλαδή έπαιζε μόνο από ό,τι θυμάμαι, μόνο Σόουζα έπαιζε από την ομάδα την Μυστηριακή. Μένει όμως και μια τσατίλα γιατί ήταν μια χρυσή ευκαιρία. Ναι. Παίζει με παίκτη παραπάνω για πολλή ώρα. Σωστά. Είσαι καλύτερος συντριπτικά στο παιχνίδι, άρα μένει λίγο μια τσατίλα στο τέλος. Να σας πω για ποιο λόγο θέλαμε να προκριθούμε. Αυτοί οι παίκτες, δηλαδή οι δύο ομάδες που έχουμε, θα παίζανε στο κύπελο. Ναι. Το δεύτερο, θα είχαν και μια τονωτική ένεση από άποψη σπράξεων σε ένα μεγάλο παιχνίδι. Σάφος. Αυτά είναι τα μείον. Αλλά τη στιγμή που φάγαμε ένα τόσο κρύο γκολ, λέμε υπάρχει αυτή η πικρία. Υπάρχει πικρία, αλλά ο στόχος μας είναι το, όπως είπαμε, το πρωτάθλημα. Και εκεί θα είμαστε, πιστεύω, όπως πάμε, γιατί όταν τα συζητούσαμε το καλοκαίρι,
λέγαμε ότι αλλάξαν πολλά πράγματα. Ναι. Και ο κ. Σπανός και ο κ. Μυροφορίδης τότε τα αλλάξανε. Την προσπάθεια αυτή τη βλέπουμε όλοι. Και αυτοί που γνωρίζουν, και αυτοί που δεν γνωρίζουν, και αυτοί που αγαπάνε, και αυτοί που δεν αγαπάνε, και οι αντίζηλοι και τα λοιπά. Γιατί έχουμε ένα μείγμα Αριανών. Ένα μείγμα. Άρης είσαι πάντα. Δεν Άρης να είσαι μέσα και όταν είσαι έξω να μην είσαι Άρης. Άρης είσαι πάντα. Πάντως γενικά βλέπουμε, κύριε Κάκα, ξέρω ότι αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτό, ότι ο κόσμος αρχίζει να περιβάλλει με εμπιστοσύνη αυτή την ομάδα και βλέπει ότι υπάρχει μια αλλαγή και η αλλαγή είναι προς το καλύτερο, έτσι δεν είναι? Το νιώθει, το βλέπουμε, ναι, δηλαδή. Βέβαια, η αλλαγή όχι είναι προς το καλύτερο, η αλλαγή είναι 180 μοιρών. Ναι. Έχουμε παίκτες αγωνιστές. Να σας πω ότι κάποια στιγμή πώς σηκώνει το γήπεδο στον αέρα που λέμε εμείς, ένας παίκτης αν κάνει ένα 2-3 τάκλιν, το γήπεδο σηκώνεται. Ναι. Δηλαδή ο Αριανός θέλει την προσπάθεια και ας μην κερδίσει, θα χειροκροτήσει. Ναι. Τώρα έχει προσπάθεια μεγάλη. Δεν χαναφίνεται καμία παλιά. Είναι όλα καλά. Θα έρθει όμως κάποια στιγμή και ένα άσχημο αποτέλεσμα. Τι, έρχονται εδώ, θα καθίσουν στην άμυνα, κάποια στιγμή θα μπαίνει κάποιο... Το πρωτάθλημα είναι. Ναι, βέβαια. Εκεί πρέπει να δείξουμε τόσο που θα το ξεπεράσουμε. Και πιστεύω ότι οι άνθρωποι που είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο Σύλλογο έχουν τον τρόπο να το ξεπεράσουμε. Γιατί δεν μπορεί να κάνουμε 34 νίκες, δεν είναι δυνατόν. Καλά, ασφαλώς, ούτε η Μπαρτσελόνα δεν κάνει 34 νίκες. Δεν είναι δυνατόν, κάποια στιγμή, είτε από ατυχία αυτά κτλ. Αλλά είμαστε τώρα στο να κερδίσουμε την Κυριακή, γιατί να σας πω κάτι και να το σημειώσετε. Ναι. Τα πρωταθλήματα παίρνονται από τα μικρά παιδιά, από τα μικρά παιχνίδια. Μάτς. Ναι. Τα μικρά τα μάτς παίρνονται τα πρωταθλήματα. Δηλαδή, όταν κερδίζεις τους μικρούς, το ντέρμπι είναι ντέρμπι. Ναι, αυτά είναι τα ύπουλα μάτς που λέμε, όπως τις Κυριακές με το Κισαμικό. Ναι, αυτά. Το Κισαμικό, αυτούς που λες ότι το έχω κερδίσει, δεν είναι έτσι. Θέλει προσπάθεια. Θέλει ίδια προσπάθεια με το ντέρμπι. Απλώς το ντέρμπι ο παίχτης είναι όλη την εβδομάδα 100%, ενώ τώρα υπάρχει μια, όχι χαλαρότητα, αλλά λες παίζουμε το Κισαμικό ή παίζουμε τον Απόλλων Λάρισας, χωρίς να θέλω να δημιουργήσω να πω για αυτές τις ομάδες, αλλά είναι μικρές ομάδες πρωταθλήματος. Τα πρωταθλήματα, να ξέρετε, παίρνονται από αυτά τα παιχνίδια. Θα πάμε στη Δράμα είναι ντέρμπι, θα έρθει Όφη είναι ντέρμπι, θα πάμε στο Αγίου είναι ντέρμπι, θα πάμε στην Κρήτη είναι ντέρμπι, θα έρθουν τα Τρίκαλα είναι ντέρμπι. Αυτά εδώ είναι τα ντέρμπι. Τα μικρά τα παιχνίδια όμως θα μας δώσουν το πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ναι. Είδατε κι εσείς χθες και φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου ότι ο Άρης δεν είναι τυχαίο αυτό που λέμε από το ξεκίνημα, ότι διαθέτει 24-25 ποδοσφαιριστές που όλοι εν δυνάμει θα μπορούσαν να παίξουν την ενδεκάδα βασική. Δεν υπάρχει αντικατάστατος, ή να το πω διαφορετικά. Αν δείτε όλες τις φωτογραφίες που έχουμε εκεί στον Άρη, όλων των ετών, από τη μέρα που δημιούργησε ο Άρης, δεν υπάρχει φωτογραφία πάνω από 23-24 παίκτες, 22. Ναι. Μετρούσα εδώ τη δικιά μου την ομάδα 22. Ναι. Θα τσεύσκει μιλάω. Ναι. Μετά ο 23, μετά ο 21, μετά ο 24. Τώρα μετράμε 30. Ναι. Είναι καλό. Απλώς η διαχείριση είναι άριστη από τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μυροφορίδη. Πολύ άριστη. Δηλαδή για να έχεις, σε δίνει, θα μπεις, θα παίξεις. Δηλαδή παρόν παράδειγμα τον Ντούνι. Έπαιξε στο Εργοτέλη. Δεύτερο ήμουν στον Εργοτέλη. Έρχεται να μπει. Εγώ χωρίς χθες το συνάντησα, του λέω Μάρκο θες για να μπορέσεις να προχωρήσεις άλλα δύο μάτς. Δηλαδή θα πεις ένα ημίχρονο, θα παίξεις ένα παιχνίδι, θα πας στο άλλο από την αρχή, θα βγεις αλλαγή. Ο κάθε παίχτης που λείπει θέλει αυτό το πράγμα. Αυτό το θέμα είναι ότι πρέπει να το καταλάβει και ο κόσμος. Δεν είναι δυνατόν να παίζουν οι 9, οι 10, οι 11, 5-6 παιχνίδια και να έρθει ένας από τον πάγκο. Θα σε δώσει, αλλά θα σε δώσει και στη διάρκεια. Δηλαδή θέλει συμμετοχή και πάλι συμμετοχή. Αυτό θέλω να πω. Για τον παίχτη μιλάω πάντα. Ναι. Για να δει το ρυθμό του. Πιο πολλές αγκαλιές με τον Τζανακάκη κάνατε όμως. Τα είδα όλα εκεί δίπλα. Όχι, όχι, ο Τζανακάκη. Μπροστά μου ήταν ο Μουμίν με τον Πασά. Ήμασταν στη Σουήτα. Στη Σουήτα και... Τζανακάκη. Εκεί μόλις είδε ο Τζανακάκη, αγκαλιές, φιλιά. Εκεί κάτι έπαιξε εκεί τώρα. Έχει πέει το. Μιλούσες πέρυσι στον προπονητή για να τον βάζει πιο συχνά, κάτι γινόταν, δεν υπάρχει περίπτωση. Και δεν θα πω εδώ τώρα, Γρηγόρη, με επιτρέψει και τον Ενικό, ένας ποδοσφαιριστής του Άρη, δεν θα αποκαλύψω το όνομά του, μου στέλνει τώρα ένα μήνυμα, μας λείπει ο Γρηγόρης ο Κάκας πολύ. Λοιπόν, να σας πω... Μήπως το λένε Μανώλη. Να σας πω τι γίνεται. Με όλα τα παιδιά έχω επαφή. Δηλαδή, ο Μανώλης ήμουνα στο παιχνίδι που χτύπησε και ένιωσα ότι χτύπησε σοβαρά, το βράδυ μιλήσαμε 2-3 φορές. Πήρα τηλέφωνο. Δεν έχει σημασία αν είσαι απ' έξω. Ότι θα βοηθήσει τον Ανάγκουλο, το βοηθάει στο στρατό. Δηλαδή όποιος με παίρνει τηλέφωνο, εγώ είμαι Άρης. Είμαι στη διάθεση του κάθε παίχτη. Έφυγα για κάποιους λόγους που θα αναφερθούν
μάλλον στο τέλος της χρονιάς, θα τα πούμε και αυτά. Ναι. Παρεξήγηση δεν έγινε, κανείς δεν φταίει, με συναντάω στον δρόμο ο κόσμος, όχι με μυροφορείτες, ειδήσεις κτλ. Καμία σχέση με τον Παύλο μιλάμε, συναντιόμαστε κτλ. Με τον coach τον έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη. Δηλαδή βλέπετε ότι δεν είναι από τη στιγμή που είσαι έξω τον Άρη να αρχίσεις να λες ή ακούμε και τον κύριο Καρυπίδη, ο οποίος ο άνθρωπος έβαλε, βάζει και τα βάζει και λέγαμε, κάναμε τους λογαριασμούς και κάποια στιγμή το μόνο στεναχώρια μου που χθεσινή είναι ότι κάποια στιγμή αν βγαίναμε και παίζαμε με τους πέντε πρώτους θα είχαμε και άλλα 150 χιλιάρια στο ταμείο. Ναι, αυτό ήταν πολύ το πιο σημαντικό. Ναι, δηλαδή η στεναχώρια είναι πιο πολύ αυτή και τα παιδιά που δεν παίζουν θα παίζανε στο κύπελο. Θα παίζανε τουλάχιστον ένα δύο παιχνίδια και μπορεί να προχωρούσαμε. Αυτό είναι. Αλλά το υπερήφανος το είπα γιατί έβλεπε στον Άρη και το χαιρόσουνα. Χθες έβλεπα, ας πούμε, και χαιρόμουν εγώ τα παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι έδειξε χθες ο Άρης σε όλη την ποδοσφαιρική κοινωνία, την ελληνική, ότι είναι ομάδα Super League ξεκάθαρα. Νομίζω ότι φάνηκε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, σκεφτούμε ένα πρωτάθλημα του χρόνου με Άρη, με Όφη με κόσμο, με Δράμα με κόσμο, με Πανχαϊκή με κόσμο, δηλαδή βλέπω τα Τρίκαλα, δηλαδή βλέπω αυτές τις ομάδες που έχουν κόσμο. Ναι. Βλέπουμε τώρα ομάδες οι οποίες κάνουν 150 εισιτήρια, 180 εισιτήρια, αυτά τα έχουμε πολλές φορές. Αλλά για να φτιάξει το ελληνικό ποδόσφαιρο πρέπει να ξαναρθούν αυτές οι ομάδες, δηλαδή είναι οι πέντε, δύο φέτος, δύο του χρόνου κτλ. Για να φτιάξουμε να πάμε στα παλιά. Ναι. Ο κόσμος βλέπετε, όχι συμπαραστέκεται, είχαμε 10.000 κόσμο με την Πανχαϊκή. Ναι. Τώρα την Κυριακή πάλι θα έχουμε. Κερδίζουμε, πάμε στη Δράμα, συζητάμε στον δρόμο, θα είμαστε 5.000 λένε οι Αργιανοί. Και εγώ πιστεύω ότι θα πάμε αρκετοί. Απλώς μην υπάρχει πρόβλημα με κάποια άσχημη εμφάνιση ή μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα με ένα άτυχο αποτέλεσμα. Πρωτάθλημα είναι. Ναι. Μετράμε. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, το ξέρετε καλά, το ξέρεις καλά Γρηγόρη, ο Άρης έχει ένα θέμα στη διαχείριση ενός στραβού αποτελέσματος. Έχει ο οργανισμός που λέγεται Άρης, ακόμη δεν έχει καταφέρει να... Είναι άλλο στραβό αποτέλεσμα όμως αν έχεις 6 στα 6, 18 βαθμούς και είναι άλλο στραβό αποτέλεσμα αν έχεις 12 βαθμούς. Εντάξει. Σωστό. Απλώς εγώ λέω ότι το άσχημο, φέτος έχουμε ένα πλεονέκτημα, ότι έχουμε δύο ανθρώπους στο γήπεδο, τον κύριο Σπανό και τον κύριο Μυροφορίδη. Μα πώς, αφού μαλώσατε με αυτούς σας διώξανε, τι μιλάτε καλά λόγια. Όχι. Μα δεν συμφέρει. Καμία σχέση. Δεν κάνουμε νούμερα, Γρηγόρη, έτσι. Πες κάτι καραπινελίκι και τον Μυροφορίδη. Καμία σχέση. Βρε, εμείς το ξέρουμε. Απλά ο κόσμος μπαίνει σε τέτοια τρυπάκια. Αυτό είναι. Όχι. Λέω ότι είναι δύο άνθρωποι έμπειροι, οι οποίοι αλλάξανε το DNA του Άρη αυτοί οι δύο, να ξέρετε. Να λέω αυτά τα πράγματα και δεν τα λέω μόνο σε εσάς, τα λέω σε όλο τον κόσμο. Υπομονή θέλει, λέγαμε το καλοκαίρι, υπάρχουν προβλήματα, θα βρούμε λύσεις, τον οικονομικό με τις εισπράξεις θα τελειώσει και αυτό και του χρόνου θα είμαστε Super League με βλέψεις για Ευρώπη. Γιατί το είπα και άλλη φορά, ο Άρης δεν μπορεί να παίζει Super League και να είναι 7ος-8ος. Ο Άρης πρέπει να είναι δεύτερος, πρώτος, τρίτος, εκείνη η θέση του. Έτσι είμαστε όλοι οι Αργιανοί. Με τα παιδιά που μιλάτε και τα είπατε και χθες στο γήπεδο, με τα παιδιά που ήταν εκτός από τι σας λένε έτσι, πώς τα βλέπουν τα πράγματα φέτος, είναι και αυτοί αισιόδοξοι? Βέβαια, καταρχήν υπάρχει πνεύμα νικητή. Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό, όταν έχεις πνεύμα νικητή. Το πνεύμα νικητή δείχνεται και σε όλες τις κόντρες. Δηλαδή, έχουμε επιθετικούς που λες, σκέφτεσαι αν είσαι μπακ και σε έρχεται και σε περσάρι ο Πασάς, ο Κάσος, ο Καπνίδης, ναι, ο Μπαρκάν, ο οποιοσδήποτε επιθετικός. Και εδώ θέλω να πω τώρα, θα το πω όμως εσύ τώρα, να σου το πω πριν με κάνει την ερώτηση, όταν ήρθε ο Πλατέλας, άκουσα σχόλια, τι τον πήραμε αυτόν, έχουμε. Πλάγιους, Κάσο, Μπαρκάν, Πασά, Μιλούνοβιτς, Ντούνι. Ναι, έχουμε 7-8 Ντούνι κτλ. Και θέλω να πω τώρα, θα το πω ότι η προσωπική μεταγραφή του Καρυπίδη κάνει τη διαφορά. Γιατί λέμε κάποια στιγμή ο πρόεδρος έφερε τον Τζιμπούρη, έφερε και ο Νέντε Βοράνο. Τώρα όμως κάνει τη διαφορά αυτός ο παίκτης. Ναι, να λέμε τα στραβά και τα καλά, έτσι. Μπράβο. Αυτό κάνει τη διαφορά. Του το είπα προθέσει του πρόεδρου. Λέω πρόεδρε, εγώ του πω, όχι, λέει Γρηγόρη, μην το πεις, λέει, γιατί θα ταράξουμε την ομάδα. Λέω, όχι, δεν ταράξουμε. Λέω, το πω μετά από 2-3 μήνες. Το λέω σήμερα. Γιατί είναι γεγονός. Εντάξει, δεν ταράζουμε τίποτα. Ούτως ή άλλως συνένεση και το τεχνικό team δεν είναι κάτι το οποίο το έκανε από το κεφάλι του μόνο. Ο Πλατέλας βέβαια μου είπε, εσύ Γρηγόρη, ήρθα, εγώ έφυγες εσύ. Λέω, δεν πειράζει. Γιατί όταν παίξαμε με την ΑΕΚ φιλικό, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, για πέσει μια κερκίδα στον Ανέστη, το λέω, το δίνω το χέρι, λέω, Βαγγέλη, θα έρθεις. Με κοιτάει στα μάτια,
Λέει, τι είναι αυτό. Λέω, άρχισε στον Άρη. Πέρυσι παίξαμε το φιλικό. Και έρχεται αυτό και λέω, δεν πειράζει. Λέω, δεν πειράζει, είμαστε εδώ, εμείς είμαστε μια ομάδα. Μια οικογένεια είναι Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι πολύ καλός παίκτης. Είναι πολύ καλός παίκτης και το καλός παίκτης φαίνεται μέσα στο γήπεδο και η χρησιμότητα που έχει. Δηλαδή ένας εναντίον ενός, γκολτζής, ηρεμή, τα λοιπά, καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή κάνει διαφορά, λέμε, τα τρεξίματα, αλλά και αυτός έχει κάποια πλεονεκτήματα που ξεχωρίζει μέσα στο γήπεδο. Και όλα τα παιδιά, δηλαδή ήταν η τούρτα και βάλαμε το κερασάκι με τον Πλατέλα. Όντως. Αυτό θέλω να πω. Αυτό γι' αυτό το αναφέρω. Όχι ότι δηλαδή ότι οι άλλοι παίχτες. Έχουμε ένα φοβερό σύνολο. Φοβερό σύνολο. Όποιος και να λείψει δεν έχουμε πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση. Πολύ μεγάλη υπόθεση. Φάνηκε με τον Τούνι. Βγήκε το παλικάρι και πήραμε το διπλό στον Εργοτέλη. Κι άλλος θα βοηθήσει. Κι άλλος θα βοηθήσει. Αρκεί τα παιδιά να έχουν ηρεμία. Είπε ο κ. Σπανός. Ο Τούνι δεν έκανε ηρέμησε, ήταν ήρεμος, δούλεψε, προσπάθησε, του δώσα την ευκαιρία, την άρπαξε τα μαλλιά. Έτσι θα γίνει και με άλλους παίχτες. Να ξέρετε. Είστε αισιόδοξοι από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, με τον κύριο Καρυπίδη μιλάτε, δεν νομίζω ότι. Βέβαια μιλάμε. Δεν λέει καταρχήν, δεν έχουμε αρρώσει με κανέναν. Ναι. Τώρα το τι έγινε και τι θα γίνει, κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε. Ναι. Κάποια στιγμή θα το αναφέρουμε. Ναι. Δεν είναι τίποτα. Εγώ είμαι Αριανός και θα είμαι Αριανός. Ναι, και το γεγονός ότι συνεχίζεστε, έρχεται στο γήπεδο και είστε στο πλευρό και της ομάδας και των παικτών, αυτό το αποδεικνύει. Δεν και δεν έχει υπογράψει κανένας συμβόλο διαβίου με τον Άρη. Δηλαδή, δεν έχει σημασία, σας είπα, την προσφορά. Η προσφορά είναι. Πήραμε, δηλαδή δώσαμε και δεν πήραμε. Δώσαμε 10 και δεν πήραμε τίποτε. Αυτό είναι το θέμα. Και το λέμε τώρα. Δεν χρειάζεται. Τώρα οι αυτοί που είναι κοντά στην ομάδα το ξέρουν, τι γίνονται. Όχι, το έχουμε επισημάνει κι εμείς. Το έχουμε επισημάνει κι εμείς. Και δεν είναι τώρα να τα γένια μας να τα βλογάμε που λέμε. Τέλειωσε. Εγώ είμαι στη διάθεση του Άρη 24/24. Όποιος να με πάρει θα τρέξω. Καταλάβατε. Δεν έχει σημασία τώρα γενικός αρχικός κτλ. Είναι ότι είσαι Αριανός, χαίρομαι, βλέπω τα παιδιά. Πιο πολύ είναι τα παιδιά μου. Δηλαδή τα βλέπω τα παιδιά και χαίρομαι. Θα το μου μείνει, θα σας πασά, ο Τζανακάκης, ο Ντούνης, ο Ματζάρης, τα παιδιά με χαιρετήσαν. Βλέπω πως με αντιμετωπίζουν. Αυτό είναι χαρά για μένα μεγάλη. Ακόμα και ο κύριος Ορφανίδης, ο κύριος Καρυπίδης. Τα γραφεία, αυτά όλα για μένα είναι μεγάλη υπόθεση. Με τον Πιπερίδη έχετε κολλητηλίκια. Είχαμε στην αρχή που ήρθαμε κόντρα κάμιο τρεις μήνες, με λέει ο Ζουμπούλης, τι γίνεται εσύ με τον Πιπερίδη, νομίζετε να χωριέσαι, λέω καλύτεροι φίλοι θα γίνουν. τα βρήκαμε μετά, με καθυστερούσε τα αδελφία, με έκανε αυτά κάτι με λέω, εσύ Πιπερίδη, λέω πιο γρήγορα αυτά. Πιο γρήγορα. Το βρήκε το ρυθμό του Μίτσος. Αγκαλιές είμαστε τώρα. Έτσι. Ωραία. Γρηγόρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτά τα πολύ όμορφα έτσι που μας είπες. Και χαιρόμαστε που επιδεικνύεις έτσι τέτοια. Εγώ θα την πω αριανοσύνη και δεν είναι υπερβολή αυτό. Και επειδή ο Άρης έχει πληγεί από την εσωστρέφειά του και από ανθρώπους που δηλώνουν αριανοί αλλά κάνουν άλλα πίσω από την πλάτη της ομάδας, εσύ τουλάχιστον παρότι έφυγες, εγώ θα πω με άκουμψο τρόπο από την ομάδα, συνεχίζεις και είσαι στο πλευρό της. Δεν πειράζει και είπαμε. Όταν είσαι Αριανός, είτε είσαι μέσα είτε είσαι έξω, όταν είσαι έξω είναι ακόμα πιο. Θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια. Σας είπα, ακόμα θέλει μεγαλύτερη προσπάθεια να σε απέξω. Και μεγαλύτερη βοήθεια. Και ό,τι μου ζητηθεί, είμαι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον πρώην Γενικό Αρχηγό της ομάδας, ο οποίος. Εντάξει. Δεν μιλάει όμως. Έπρεπε να πει να βγει τώρα και εσύ, Ρεζαβόπουλε, βγάζεις άνθρωπο που μιλάει καλά για τον Άρη. Βγάλε έναν εκεί να πει, με διώξανε, με φάγανε. Με διώξανε, με φάγανε, με. Πες τέτοια θέλουμε. Δεν είναι καλή ομάδα. Τέτοια εμείς γουστάρουμε. Επειδή ο γενικός αρχηγός είναι ένα πολύ ευαίσθητο πόστο σε μια ομάδα, και πάμε στο διάλειμμα. Οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που μπορούν να σου πούνε ποια ήταν η χρησιμότητα και το πόσο βοήθησε ο Κάκαλης το διάστημα που ήταν γενικός αρχηγός της ομάδας. Απλά στον Άρη, τι γίνεται. Στον Άρη παρεξηγούμε ρόλους. Θεωρούμε ότι ο γενικός αρχηγός που είναι για συγκεκριμένα πράγματα πρέπει να είναι και με τους διαιτητές. Πρέπει να είναι και με τη διοίκηση. Πρέπει να είναι και στις πληρωμές. Πρέπει να μπαίνει μέσα να κάνει τραμπούκο στο διαιτητή. Δεν γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι είναι για κάποια πράγματα και κάποιοι άλλοι για κάποια άλλα. Εντάξει, ξεκάθαρα. Ο Γρηγόρης ο Κάκαλης, και το λέμε αυτό γιατί γνωρίζουμε κατά και θα σας το πιστοποιήσουν και οι ποδοσφαιριστές οι ίδιοι που τον ζούσαν καθημερινά. Εγώ σου είδα, τον είδα χθες. Τον είδα χθες το βράδυ. Δεν υπήρχε ποδοσφαιριστής που να μην τον αγκάλιασε, που να αυτό μην κάθισε που του μαζί είπα, του. Ακριβώς.
γιατί το ζούσαν από κοντά και τους βοηθούσε. Έλυνε προβλήματα. Αυτά που μπορούσε. Δύο προβλήματα μπορούσε να λύσει. Εντάξει, αυτά. Και απ' την άλλη, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι διαβίου κάποιος στην ομάδα. Υπήρξε μια απόφαση. Εννοείται. Υπήρξε μια απόφαση για έναν τρόπο λειτουργίας διαφορετικό. Υπάρχει Μυροφορίδης πλέον στην ομάδα που έχει. Και κάποιες από τις χαρακτηριστικά. Ναι, αλλά έχει χαρακτηριστικά, ανέλαβε ναι. κάποιες από τις αρμοδιότητες πιο γρήγορα πέρσι. Και άλλα χαρακτηριστικά. Ένα διαφορετικός τύπος στον τρόπο που διαχειρίζεται ένα παιχνίδι και γενικότερα οι επαφές που έχει, γνωριμίες, το ότι ξέρει την κατηγορία παίξου και ανακατουτά. Ο Άρης πάντως στη Super League. Δεν θα πω ονόματα, θα πω όμως χρειάζεται και τεχνικό διευθυντή και γενικό αρχηγό και στελέχος υπεραιτέρω στα γραφεία και πολλά άλλα πράγματα. Απλά τώρα είμαστε στη Football League. Και βλέπουμε ότι μπορούν να γίνουν πέντε πράγματα με συγκεκριμένο τρόπο. Να σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος ότι όταν μιλάμε και γινόμαστε κάποιες φορές και λίγο κουραστικοί και γραφικοί για το ότι ο Άρης σε επίπεδο οργάνωσης και γενικότερα καθημερινότητας θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα. Θα σας πω ένα παράδειγμα σήμερα. Σήμερα, μετά το παιχνίδι χθες, προέκυψαν κάποια μικροπροβλήματα από κάποιοι παίκτες που δεν είχαν πολύ χρόνο. Είναι λογικό σήμερα να έχουν μία επιβάρυνση. Αυτό που έλεγε και ο Γρηγόρης ο Κάκαλης πριν από λίγο, ότι δεν έχουν ρυθμό, δεν έχουν παιχνίδια, είναι φυσιολογικό αυτό. Δεν μπορεί ολόκληρο Άρης, παιδιά, και πάμε στο διάλειμμα, να μην έχει στο ορίσιο ένα μηχάνημα να κάνεις μια φυσιοθεραπεία, να κάνεις πέντε ρεύματα, να ανακουφίσεις τον ποδοσφαιριστή που έπαιξε χθες ένα 90 λεπτό και θα το χρειαστείς κάποιους από αυτούς και την Κυριακή. Για αυτά που τα πράγματα μιλάμε. Αυτές είναι οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά και σε κάνουν ή σε μεγάλο κλαμπ, σε κάνουν τεράστιο κλαμπ. Να έχει ο ποδοσφαιριστής αυτά που χρειάζεται στην καθημερινότητά του. Και όχι να τρέχει δεξιά και αριστερά και να φτιάχνει μόνος του τα πόδια του για να είναι έτοιμος την Κυριακή. Αυτά θα πρέπει να του τα παρέχει η ομάδα. Πολύ ξύλο βλέπω εκεί στους πληστηριασμούς. Τώρα βλέπουμε εδώ εικόνες. Στο νοσοκομείο 3 τραυματίες. Πολύ ξύλο βλέπω. Γίνονται πληστηριασμοί. Γίνονται πληστηριασμοί. Πρώτη μέρα ήταν σήμερα, νομίζω. Ναι, γιατί είδα και μια πορεία σήμερα κατεβαίνοντας. Επισήριζα πληστηριασμοί. Πάμε στο διάλειμμα. Τόση, αντιλαμβάνεσαι ότι θέλω να αγιάσω και δεν μπορώ, έτσι. Αντιλαμβάνεσαι, φίλε. Στο 63. Κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη. Τα είπαμε αυτά. Στο 63, Κισαμικός Ολυμπιακός παραμένει το 0-1. Είναι καλός ο Κισαμικός, φίλε. Είναι καλή ομάδα, εγώ το είπα. Βλέπεις, δεν λέω τίποτα τυχαία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αλήθεια είναι αυτό. Ο Κισαμικός που έρχεται την Κυριακή στο Βικελίδης και προφανώς όλοι μας τον έχουμε υποτιμήσει, ισοφάρισε τον Ολυμπιακό 1-1 και δεν τον ισοφάρισε. Ότι τον παίζει κιόλας. Είναι ότι δείχνει μια καλά οργανωμένη ομάδα με πολλά πιτσιρίκια που τρέχουν πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις το κύπελο πολλές φορές παραπλανεί. Το έχει πάρει και ο Ολυμπιακός τώρα λίγο επιπόλαια το μάτς. Είναι και λίγο φύλλα προσκύμενες οι ομάδες. Κάτι ο πρόεδρος του Κισαμικού κολλητός. Τι έχουμε, έχεις το Γιάννη. Του Μαρινάκη, κάτι τέτοιο. Στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής θα μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ. Θα δούμε τι γίνεται με Μποχορίδη, με όλα αυτά τα θέματα που είναι σε εκκρεμότητα και στην επικαιρότητα. Και θα καλησπέρισουμε γι' αυτό το Γιάννη τον Παραπονιάρη. Έλα, Γιάννη. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Λιμπέρου. Να πάω αεροδρόμιο, έρχεται ο Μποχορίδης ή να περιμένω, να μην πάω. Λίγη αναμονή. Εντάξει, λίγη αναμονή για τον. Είναι ο Γιάννης στο αεροδρόμιο. Άμα θες πάντως. Είναι κοντά στο σπίτι μου. Άμα θες, πετάγομαι. Σε 10 λεπτά. Βάλε ιδέες εσύ. Βάλε. Λοιπόν, όσον αφορά την περίπτωση του Λευτέρη Μποχορίδη, το έχουμε μεταφέρει και χθες μέσω του Αλαμπαλουτάρης. Ο αθλητής έχει συμφωνήσει σε όλα. Με τον Άρη έχουν διευκρινιστεί οι όροι της συμφωνίας του, οπότε το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή είναι να λυθεί και τυπικά η συνεργασία του παίκτη με τον Παναθηναϊκό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, επειδή ο 23χρονος Γκάρ δεσμεύεται με συμβόλαιο με τους Κίτρινους, γίνεται αντιληπτό ότι και το καρπούζι και το μαχαίρι αυτή τη στιγμή το κρατούν οι πράσινοι. Οπότε πρέπει να υπάρξει μια συνάντηση με τον εκπρόσωπο, με τον ατζέντη του παίκτη, προκειμένου να διευθετηθούν οι τελευταίοι όροι για να δούνε πώς οι δύο πλευρές θα λύσουν την συνεργασία τους, θα σπάσουν ουσιαστικά το συμβόλαιο, για να μείνει και τυπικά ελεύθερος ο Λευτέρης Μποχορίδης, ο οποίος ζήτησε να αποχωρήσει από την αθηναϊκή ομάδα και ο Άρης του εξέφρασε το ενδιαφέρον του ότι τον θέλει και κίνησε τις όποιες απαραίτητες διαδικασίες για να έρθει σε συμφωνία μαζί του. Πρέπει λοιπόν να λυθεί
το συμβόλαιο που ήδη υπάρχει με τον Παναθηναϊκό για να έρθει ο παίκτης και να υπογράψει και τυπικά και να ανακοινωθεί από τον Άρη με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, έτσι να προσθέτει έναν αθλητή στην περιφέρεια ενισχύοντάς την με τον Λευτέρη Μποχορίδη, ο οποίος θα κληθεί να αναλάβει ρόλο στην κρινόμαυρη περιφέρεια. Φαντάζομαι για να πάει στη διαδικασία να μιλήσει με τον Άρη και να συμφωνήσει με τον Άρη, έχει ήδη βρει, έχει συμφωνήσει τη λύση της συνεργασίας του με τον, με τον Παναθηναϊκό. Σωστά. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή όταν μεσολαβεί στη μέση συμβόλαιο και μιλάμε και για χρηματικά ποσά, πρέπει οι δύο πλευρές, η πλευρά του παίκτη δηλαδή και του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει το συμβόλαιο με τον αθλητή, να δούνε πώς ακριβώς θα το λύσουν, τι ποσό είναι φεριπίν να πάρει ο παίκτης από το φετινό του συμβόλαιο, γιατί υπενθυμίζω ότι το σημερινό συμβόλαιο του, το φετινό συμβόλαιο του, με συγχωρείτε, του Λευτέρη Μποχορίδη, προβλέπει ότι ο αθλητής πρέπει να πάρει 250.000 ευρώ. Οπότε πάνω σε αυτό το κομμάτι, πάνω σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητήσουν οι δύο μεριές για το πώς θα διευθετήσουν την όλη κατάσταση. Μάλιστα. Θα είναι μια σημαντική προσθήκη πάντως για τον Άρη, γιατί είναι ένας παίκτης που είναι διψασμένος για μπάσκετ. Δηλαδή δεν έχει χρόνο συμμετοχής. Του έχει λείψει, φαντάζομαι, να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και φαντάζομαι θα το έχει συζητήσει αυτό με τον Παναγιώτη Γιαννάκη και τον εκπρόσωπό του, δηλαδή το ρόλο που θα έχει στον Άρη. Αγωνιστικά εννοώ. Φυσικά. Ο Λευτέρης Μποχορίδης αποχώρησε το καλοκαίρι του 2014 από τον Άρη για τον Παναθηναϊκό. Είχε την προοπτική με τα δείγματα που είχε δώσει στο παρκέ, όντας ένας από τους πρωταγωνιστές τότε του Άρη με τον Βαγγέλη Αγγέλου στο τιμόνι του τότε ο Αυτοκράτορας. Ο Λευτέρης Μποχορίδης, ένα πολύ μεγάλο ταλέντο του ελληνικού μπάσκετ, πήγε με την προοπτική να εξελίξει και να αναδείξει ακόμη περισσότερο το παιχνίδι του, όμως δεν πήρε ούτε τις ευκαιρίες που του αναλογούσαν, δεν είχε και την εμπιστοσύνη από τους εκάστοτε προπονητές που πέρασαν από τον πάγκο του Παναθηναϊκού, και έτσι από τη στιγμή που ούτε φέτος ο Τσάβι Πασκουάλ του δείχνει την απαραίτητη εμπιστοσύνη και τον έχει ουσιαστικά διαρκώς εκτός ομάδας από τους αγώνες, ήταν λογικό και ο 23χρονος Γκάρ να θελήσει να αλλάξει κάπως αυτή την κατάσταση και να πάει σε μια ομάδα όπου θα έχει και ρόλο και αγωνιστικά λεπτά στα χέρια του και θα έχει και κάποιους στόχους αγωνιστικούς, γιατί πάντα όταν παίζει σε μια ομάδα η οποία έχει στόχους, έχει απαιτήσεις και έχει και την πίεση, μια ομάδα του Βεληνικούς του Άρη, πάντα ο αθλητής μένει σε γρήγορση, πάντα έχει το μυαλό του προσιλωμένο σε αυτό που θέλει η ομάδα και σίγουρα δίνει το καλύτερο δυνατό καθημερινά στις προπονήσεις και στους αγώνες προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι της ομάδας. Αγωνιστικά ο Άρης προετοιμάζεται για ένα πολύ δύσκολο μάτς με τον Προμηθέα, ο οποίος φέτος είναι μια από τις ομάδες που θα κυνηγήσουν το κάτι παραπάνω από ό,τι φαίνεται, μια ομάδα που έχει υγεία και οικονομικά και αγωνιστικά και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Άρης πρέπει να επέστρεψαν οι διεθνείς του λογικά σήμερα και θα ενσωματωθούν στην προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Αν υπάρχουν άλλα προβλήματα, γιατί με χάσει λίγο το τι γίνεται αγωνιστικά με την ομάδα τους μέρες που δεν είχε υποχρεώσεις. Ο Προμηθέας, το λέγαμε χθες Αλέξη και στην εκπομπή με το Σταμάτη, ναι, είναι η φετινή ευχάριστη έκπληξη, ναι, του πρωταθλήματος. Στις 6 πρώτες αγωνιστικές οι Πατρινοί έχουν 5 νίκες και μόλις μία ήττα. Αυτό καταδεικνύει την πολύ καλή δουλειά που γίνεται στην ομάδα της Πάτρας. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό η ομάδα του Μάκη Γιατρά. Οπότε η έξοδος η Σαββατιάτικη του Άρη είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό και η συγκέντρωση, ο βαθμός συγκέντρωσης και τιμότητας των παικτών του Παναγιώτου Γιαννάκη πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλός. Κατά τη διάρκεια της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων λόγω των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα γίνει στην Κίνα το 2019. Οι παίκτες μαζί με τον Παναγιώτη Γιαννάκη δούλεψαν πάρα πολύ και πάνω στο κομμάτι της τακτικής αλλά και πάνω στην φυσική κατάσταση. Ουσιαστικά έγινε μια μίνι προετοιμασία
αυτές τις μέρες που δεν υπήρχαν επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, υπήρξε δυνατότητα να δοθεί και ένα φιλικό με τον Γυμναστικό Σύλλογο Λάρισα Σφάρο το περασμένο Σάββατο, έτσι για να διατηρηθεί σε ένα επίπεδο ο αγωνιστικός ρυθμός της ομάδας. Αλλά τα προβλήματα δεν έλειψαν για τον Δράκο, ο οποίος δεν είχε στο 100% έτοιμο τον Κουάμε Βον, ο οποίος κλείσε τον αστράγαλό του και έχασε κάποιες προπονήσεις. Μπήκε σταδιακά στις προπονήσεις από προχθές, αλλά από ό,τι πληροφορούμαστε θα είναι έτοιμος για να παίξει στην Πάτρα το προσεχές Σάββατο. Τα προβλήματα με τον Πέτουεϊ και τον Τεμέτρης Μόραντ, οι οποίοι είχαν κάποιες ενοχλήσεις. Ο Πέτουεϊ, το γνωστό του θέμα στον αχίλιο τένοντα του αριστερού του ποδιού, και ο Τεμέτρης Μόραντ, τις ενοχλήσεις που αισθανόταν στον τετρακέφαλο του δεξιού του ποδιού. Οι δύο αθλητές, οι συγκεκριμένοι, εχθές προπονήθηκαν σε πιο έντονο ρυθμό το ατομικό τους πρόγραμμα. Σήμερα, κατά πάσα πιθανότητα, θα ακολουθήσουν το ομαδικό πρόγραμμα, την προπόνηση κανονικά, θα μπουν στην προπονητική διαδικασία κανονικά και θα τεθούν και αυτοί στη διάθεση του Παναγιώτη Γιαννάκη για την αναμέτρηση του Σαββατού. Μάλιστα. Από το άλλο το μέτωπο, για να ολοκληρώσουμε, το μέτωπο δηλαδή των χορηγιών, δεν υπάρχει κάτι νεότερο, έτσι? Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Τώρα ουσιαστικά έχουν μπει οι νομικοί των δύο πλευρών σε διαδικασία να συντάξουν τη σύμβαση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η συμφωνία, η οποία έχει επιτευχθεί σε προφορικό επίπεδο. Θα προσκομιστούν τα απαραίτητα έγγραφα, θα γίνει όλη η νόμιμη διαδικασία για να προχωρήσουν σιγά σιγά και στην πράξη όλα όσα έχουν υποθεί μέχρι αυτή τη στιγμή από τις δύο πλευρές στα λόγια. Ωραία, άρα εκεί περιμένουμε τα νεότερα. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση, Γιάννη. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια. Άρα είμαστε εν αναμονή της ανακοίνωσης ουσιαστικά επιστροφής του Λευτέρη Μποχορίδη στην ομάδα, και η ομάδα που προετοιμάζεται για ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, μια πολύ καλή ομάδα, τον Προμηθέα, το Σάββατο, επιστρέφοντας στις αγωνιστικές υποχρεώσεις. 4,5 ώρα, έτσι. Την ομάδα του Σαλούστρου. Αυτό ο Σαλούστρου τρίποτα βάζει. Σαλούστρου, ο Ρέλεφορ, το Φαγέ. Και ένας πρώην Αριανός. Καλός παίκτης. Και καλή ομάδα. Ο Γκίκας δεν παίζει εκεί. Ναι, ο Γκίκας που έχει περάσει από τον Άρη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει 5 στα 6 και μόνο το ξεκίνημά της. Δείχνει ότι φέτος έχει βλέψεις για να κάνει κάτι παραπάνω. Στο άλλο μάτς να πω, Κυπέλλου, ναι, εκτός από αυτό που βλέπουμε τώρα, και εκεί έχουμε ισοπαλία, απλά εκεί δεν έχει μπει κανένα γκολ. Στο 76, Τρίκαλα Κέρκυρα, 0-0. Ενώ στις 7.30, σε λίγη ώρα, θα παίξει η Αναγέννηση Καρδίτσας με την Λάρισα και η Παναχαϊκή με τον Παναθηναϊκό. Τα άλλα δύο παιχνίδια της ημέρας. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση που ήταν μαζί μας πίσω από την κονσόλα του. Θα κλείσουμε λίγο νωρίτερα, γιατί για τα γενέθλια του Ηρακλή είχε ετοιμάσει κάποια ενδιαφέροντα θέματα ο Γιώργος Ματζούκης που ακολουθεί. Άρα μας ζήτησε και του παραχωρούμε έτσι λίγο παραπάνω χρόνο, καθώς είναι τα γενέθλια του Ηρακλή σήμερα. Και επαναλαμβάνω, έχει ετοιμάσει κάποια ενδιαφέροντα πραγματάκια. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.